Κύριε Γιάνναρε, εσείς χθες κάνατε κάποιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις σας αυτές από τη Νέα Δημοκρατία θεωρήθηκαν ακραίες δηλώσεις και ήρθε η διαγραφή σας άμεσα από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, σας κατηγόρησαν και πολλοί για ένα ρατσιστικό παραλήρημα σε βάρος πρόσφυγα. Πείτε μας εσείς τι δήλωση κάνατε, τι εννοούσατε, για να δούμε, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Καταρχάς να ξεκινήσω ότι ήταν μια δικιά μου ενθερμό αντίδραση σε μια ύβρη κατά των Ελλήνων συλλήβδην. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου και τους Έλληνες... Πέστε μας τι έγραψε ο άνθρωπος αυτός. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε «Hey fascists, γεια σας φασίστες, είμαι καλά στη νέα μου πατρίδα, δεν θα μου πείτε εσείς πού να πάω». Σας το λέω τώρα έτσι μέσα σ' άκρες. Απευθυνόμενο στη χώρα από την οποία ήρθε. Απευθυνόμενο στη χώρα στην οποία ήρθε και η οποία τον αγκάλιασε. Εδώ έμαθα αργότερα, εδώ και 3 χρόνια. Εγώ απλά, επειδή τρελάθηκα με τον όρο φασίστας για τους Έλληνες, απλά απάντησα στα αγγλικά όπως έγραφε και στο τέλος χρησιμοποίησα τη λέξη monkey, που στα αγγλικά, όποιος ξέρει αγγλικά, δεν σημαίνει εμφάνιση, αλλά συμπεριφορά και τρόπο λειτουργίας, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό ακριβώς το είχα γράψει κάποτε και για τη Χρυσή Αυγή πάλι, ενώ έγραφα ελληνικά στο τέλος, έγραψα monkey, όταν ήρθαν στο Ελπίζ να μου κάνουν έλεγχο αν είχα μετανάστες, που είχα, γιατί πάντα είχα. Αν θυμάστε τις υπατίας όλους τους μετανάστες, τους είχα πάρει εγώ για να μην έχουμε νεκρό που κάποιοι ήθελαν τότε. Αλήθεια είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν το ερμήνευσε έτσι όμως, κύριε Γιάννη. Η Νέα Δημοκρατία καλά έκανε και είναι κατανοητό για μένα. Εσείς απλά... βγάλατε και μία δήλωση μετά, κύριε Γιάννη. Η δήλωση είναι ότι ζήτησα συγγνώμη για το πρόβλημα που δημιούργησα στην παράταξή μου, για την οποία έχω αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, αλλά κυρίως από τους φίλους μου, τους οποίους ανάγκασα να βγαίνουν κατά χιλιάδες και να με υπερασπίζονται. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα έξυπνο αυτό, διότι μπορούσα να πω ακριβώς τα ίδια χωρίς να χρησιμοποιήσω την τελευταία λέξη, η οποία απλά, να σας το πω ευθέως, είμαι αρκετά έμπειρος, μου ξέφυγε. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε, ζητάω συγγνώμη από την παράταξη, ζητάω συγγνώμη από τους φίλους μου κτλ. Και δεν είχα σκοπό, αυτό... δεν είχα το... σκοπό να θίξω κανέναν μετανάστη. Και να σας πω γιατί. Κύριε Γιάνναρε, εγώ θέλω να πω κάτι. Εσείς φιλοξενούσατε. Μάλιστα. Εάν δεν απατώ. Μια οικογένεια Σύρων φιλοξένησα στο σπίτι μου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Για να είμαστε από αυτόν τον οποίο τον αποκαλέσατε έτσι όπως τον αποκαλέσατε, με την άλλη ερμηνεία που δίνετε βέβαια εσείς. Δεν θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη. Από μετανάστες ζήτησα συγγνώμη. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από κάποιον ο οποίος με αποκάλεσε φασίστα. Και επιπλέον, ναι, αν διαβάσετε, εσείς είστε επιστήμονας, κύριε Γιάνναρε, εκτός από πολιτικός στέλεχος, δικαιολογείται αυτή η αντίδρασή σας? Όχι. Απόλυτα όχι. Σας είπα και εξ αρχής ότι δεν το συζητάω. Γιατί ήταν... να τον πείτε? Νομίζω ότι εκεί κάπου εξαντλείται, από τη στιγμή που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πει κάποιος ότι μου ξέφυγε. Ναι, ξέφυγε και αν το έκανα πάλι, δεν θα το έκανα. Η Νέα Δημοκρατία σας κάλεσε. Αν το έκανα πάλι, δεν θα το έκανα. Σας κάλεσε να απολογηθείτε? Όχι. Όχι. Αλλά είναι πάλι κατανοητό μετά το σάλο, ο οποίος δημιουργήθηκε. Εδώ μιλάμε ότι μέχρι και τα βότσαλ του Σαλονικού γράφαν αυτό το οποίο έγραψα. Όμως, θεωρώ ότι και η Νέα Δημοκρατία και η αστυνομία θα ψάξει τελικά σε ποιον απευθύνθηκα. Διότι είχα διαβάσει αυτά που έγραφε. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να γράφει, να ποστάρει ότι ας έρθουν ακόμα 2 εκατομμύρια από εμάς και σε 100 χρόνια, όταν εκλείψουν, εξαφανιστούν οι Ελληναράδες, το καρκίνωμα του πλανήτη, τότε θα τα πούμε. Τώρα... Λυπάμαι, αλλά εμένα με ενοχλεί, με προσβάλλει, με πονάει, γιατί έχω ακόμα 2 παιδιά. Και δεν θέλω να εξαφανιστούν. Πού ήσασταν εχθές, κύριε Γιάνναρε? Όταν δεν πήρατε... θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο... Τώρα ξέρετε, δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό. Τώρα θα το πω εγώ όμως, κύριε Γιάνναρε. Δεν μπορώ να μην το πω. Όχι, δεν θα το ήθελα. Να μην το πω. Δεν θα το ήθελα. Είναι ανθρώπινο. Εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλει ο κύριος Γιάνναρε να το πει. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν σε καλή στιγμή
όταν πήρε τη διαγραφή του αυτή από τη Νέα Δημοκρατία. Και γενικά η μέρα χθες, εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω ούτε το συνήγορο του κυρίου Γιάνναρου, ούτε εμείς κάναμε το συνήγορο του κυρίου Γιάνναρου. Εγώ θεωρώ μεγάλο λάθος, να σας πω την αλήθεια αυτό, επειδή σας ξέρω και σας διαβάζω κιόλας. Μπορεί να διαφωνώ με τις απόψεις σας, θεωρώ πολύ επιθετικές κάποιες φορές, αλλά ρατσιστή εγώ δεν έχω καταλάβει να είστε από τα γραπτά σας. Ξαναλέω. Μα και εδώ επί της ουσίας ο κύριος Γιάνναρος τώρα ζητά και συγγνώμη. Μα, και αυτή είναι, είναι η ουσία τώρα της όλης υπόθεσης. Ότι δεν εννοούσε το Μάνκι ως μαϊμού, αλλά ως και συμφορά, λέει δεν θα το ξανάκανε. Δεν θα το ξανάκανε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το και σημαντικό. Ακούμε και τη συγγνώμη προς τους μετανάστες συνολικά. Μπορεί να έχετε διαφωνία με το συγκεκριμένο. Δεν έχουμε κανένα. Ακούστε κάτι. Με τους μετανάστες δεν μπορεί να έχω πρόβλημα τη στιγμή που πηγαίνω ερχόμουν και βοηθούσα όσο μπορούσα αυτούς που είχαν ανάγκη. Έτσι. Και φιλοξενούσατε έτσι. Και ακριβώς, αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάποιος είναι εδώ πέρα, είναι τόσο ριζοσπαστικοποιημένος, όταν επιτίθεται συλλήφθην, γιατί αν θα διαβάσετε τα post που έχει αναρτήσει, δεν υπάρχει, μιλάει για την αστυνομία, από κάτω γράφει φασίστες. Μιλάει για τους νεοδημοκράτες, από κάτω φασίστες. Μιλάει για τον οποιονδήποτε Έλληνα και τελικά δεν είμαστε όλοι φασίστες στην Ελλάδα. Και κρατάμε και αυτό που λέει ο Νίκος και θα σεβαστούμε αυτό που θέλετε και δεν θα το πούμε. Ήταν μια δύσκολη μέρα για τον κύριο Γιάνναρο η χθεσινή. Κύριε Γιάνναρε, εξαιρετικά δύσκολη. Εμείς θέλουμε, αφήνοντάς να σας πούμε ότι δεν σας φέραμε ούτε για να κάτσετε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ούτε για να σας ανακρίνουμε. Θέλαμε απλά να ακούσουμε και να ακούσει ο κόσμος την δική σας την άποψη, η οποία νομίζω τουλάχιστον για εμάς δημοσιογραφικά, δεν ξέρω πολιτικά, θεωρείται λήξαν αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ζητάει συγγνώμη και λέει δεν θα το ξανά έκανα, ότι δεν θα το ξανά έκανα. Δεν είμαστε και δικαστήριο, τώρα να βάλουμε λοιπόν. Με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, ο κύριος Γιάνναρος ζήτησε συγγνώμη για αυτό που έκανε. Οι πράξεις του δείχνουν ότι μόνο φασίστας δεν είναι. Ο κύριος αυτός που μας αποκαλεί φασίστες θα ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Γιάνναρο και από τον ελληνικό λαό. Ερώτημα. Και αυτό. Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Γιάνναρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ζωή προχωράει. Έτσι. Που ήσασταν σήμερα στον Αντένα.